η ομάδα αφού του χρησιμοποίησε το teleport, το teleportation circle, λέγοντας τις μαγικές λέξεις που τον εργοποιούσαν, εμφανίστηκε σε ένα οροπέδιο χιονισμένο, σε ένα stone circle σαν αυτό του Stonehenge, που είχε επίσης διάφορες αψίδες που λέγανε περιγράφαν διαφορετικά πράγματα. Ποιος ξέρει, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να είναι, να είναι κάτι σαν hub για να από πολλά άλλα μέρη να πάει κανείς εκεί. Και πήγαμε και αφού το προχωρήσαμε εκεί, αφού το φτάσαμε εκεί πέρα και κοιτάγαμε γύρω, βρήκαμε κάτι σαν οικισμό μικρό με καταφύγια στυλ κτίρια, τρία τουλάχιστον. Και πήγαμε σε εκείνο που μοιάζει να δίνει πιο πολύ ζωή. Εκεί που μπαίνουμε μέσα στον προθάλαμο, βγάζουμε αγούσια μας και τα λοιπά, επειδή βλέπω να το κάνουν να το κάνουν και άλλοι για καλούς τρόπους. Εκεί πέρα ήταν διάφορα πράγματα και μεγάλματα με κάτι πανοπλίες που κάποιοι από εμάς τις περιεργάστηκαν λίγο περισσότερο από ό,τι έπρεπε και ενεργοποιήθηκαν και άρχισαν να μας δένουν μέχρι που χρειάστηκε εμείς να τα πλακώσουμε στο ξύλο τα διαγάλματα. Και εμένα δίρανε. Τι? Εμένα δίρανε βασικά. Εσύ τα πείραξες. Λοιπόν, και αφού το κάναμε αυτό, κατεβαίνει ένας τύπος από πάνω, μάλλον cultist, που τελικά καταλάβω ότι ήταν cultist. Λέει, τι είμαστε αυτοί και τα λοιπά, τι γίνεται με τα γάλματα. Καταφέρνουν το συγκεκριμένο τουλάχιστον να τον ξεγελάσει ο Ινιγκόλτ. Ξεχνάω το όνομα του χαρακτήρα, δεν το πιστεύω. Είναι επειδή είναι ο δεύτερος. Και να τον πείσω ότι είμαστε δικοί τους και μας λέει ότι το αφεντικό είναι πάνω, και τι μας περιμένει. Τινόμαστε και εμείς με τα ρεγκάλια για να μην είμαστε διαφορετικοί από τους άλλους. Και πάνω μοιάζει να είναι ένα είδος ενέδρας που μας περιμένει μια κυρά με πανοπλία και η μπράβη της και μας ρωτάει αρκετά έντονα το ποιοι είμαστε και τι κάνουμε εδώ πέρα. Δεν πηγαίνει πολύ καλά η προσπάθεια να εξηγήσουμε, αλλά φαίνεται ότι αυτή μας παρόλα αυτά θεωρεί είχε άλλες, όπως και η Lizard Folk είχε τις δικές της βλέψεις πέρα από το γενικό καλό του cult. Και αποφάσισε ότι και αυτοί κάναν μια συμφωνία ώστε να πάρουμε ένα banner και να πάμε εκεί που θα μας στο Parnast, που εκεί πέρα με το banner και τα λόγια που μας έχει πει θα μπορέσουμε να επιβαστούμε σε ένα υπτάμενο κάστρο, που εκεί πέρα αφού μπούμε εκεί πέρα να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το καταρρύψουμε, που εκεί μέσα είναι και ο Ρέσμυρ, που από ό,τι φαίνεται έχει μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική σχέση με αυτόν η συγκεκριμένη κυρία, που θέλει να πάρει που θεωρεί ότι αδίκως πήρε κάποιος άλλος μια από τις θέσεις των 5 speaker του cult, που είναι, από ό,τι κατάλαβα, που είναι τα πιο υψηλά αξιώματα που μπορεί να έχει κάποιος που δεν είναι δράκος, από ό,τι φαίνεται. Και θεωρεί ότι άμα κάνουμε αυτά που λέει, αυτή θα πάρει τη θέση ενός άλλου που είναι για τη μάσκα του άσπρου δράκου. Και συμφωνήσαμε, γιατί σε κάθε περίπτωση εμείς και τα δικά μας είναι και εμάς δικό μας συμφέρον να μπούμε εκεί μέσα, γιατί μάλλον από εκεί πέρα είναι κάποιο άλλο επόμενο στάδιο μεταφοράς των κλοπημαίων. Και ήμασταν και μας έδωσε και πήγαμε μετά για να εκτελέψουμε, πήγαμε μετά μάλλον κανονίσαμε για να εκτελέψουμε και να ξεκινήσουμε.
Για να ξεκινήσουμε μετά με τα πράγματα που θα πάρουμε με τον banner και τις οδηγίες που μας έχει δώσει αυτήν, μας είχε δώσει και ένα χάρτη νομίζω. Και ήμασταν επίσης στη φάση που σχεδιάζαμε για το να, τι μήνυμα να στείλουμε με sending στον Λίωσιν για την κατάσταση. Κάπου εκεί τελείωσε νομίζω. Ναι, γιατί πήραμε τις απαντήσεις που ψάχναμε. Πολλές από αυτές τουλάχιστον. Νομίζω τις πήραμε όλες. Α, ναι, ναι, μάθαμε και νομίζω τελικά κάπως την έπεισε να μας πει και για την Diamat, ναι. Θα τη φέρουν πίσω. Θέλει να γίνει βασίλισσα, θέλει να δώσει το χρυσό, αυτά ήταν βασικά πάνω κάτω. Ο είχε πει και για την Diamat, θα έρθει η μητέρα τους πίσω. Ναι, και θα... Αυτό είναι η μεγάλη αποκάλυψη. Και οπότε ξεκουραζόμαστε και μπορούμε μετά να ρίξω το sending, να γράψουμε με 25 λέξεις αυτά που θέλουμε να πούμε. Μπορείς να έχεις τα σλότ να τα στείλεις και πιο πριν από αυτό, πριν ξεκουρέσεις, ξαπλώσεις. Ναι, μπορώ. Ναι, μπορώ. Απλά μας το πει μετά, προς το τέλος αυτά που θέλαμε να μάθουμε. Ναι, να σας θυμίσω, έχει πει για τις φράσεις κλειδιά που πρέπει να πείτε, σας έχει δώσει κάποιες οδηγίες για το πώς να συμπεριφερθείτε πλησιάζοντας το κάστρο. Η φράση κλειδί είναι «Τίαμα τη μητέρα μας και δύναμή μας». Και μας έδωσε το μπάνερ και το δόρυ μας έδωσε. Να το πάμε στο χωριό. Και σας είπε να το πείτε αυτό καθώς διασχίζετε την πόρτα του κάστρου. Θα κουνήσουμε το μπάνερ και θα πούμε αυτό. Ναι. Αυτή ήταν η Ιτάλης λοιπόν. Τι άλλο έχει γίνει? Έχει γίνει κάτι που ξεχνάω? Αν δεν έχει, αν υπάρχει κάτι, θα το δούμε τέλος πάντων στη συνέχεια. Τι θέλετε να κάνετε? Αυτό, να στείλουμε το μήνυμα, να ξεκουραστούμε και να πάμε εκεί που μας είπε να πάμε. Αυτή σας φιλοξενεί στο Hunting Lodge. Θέλετε να ξεκουραστείτε εκεί. Okay. Σας έχει δώσει και ένα χάρτη για το... για το... Πάρναστ, το οποίο είναι το χωριό. Τι θέλετε να κάνετε, ξεκουράζεστε εκεί λοιπόν? Ναι. Απλά πριν στέλνουμε με sending στο Λέωσιν το μήνυμα αυτό, αυτό που έχουμε βγάλει. Γράψε... ναι, γράψε και το μήνυμα με sending που θες να στείλεις και θεωρώ ότι το στέλνεις πριν ξεκουραστείς. Okay, με τη βοήθεια σου παιδιά να σημειώσουμε τι να γράψουμε, ότι βρήκαμε, θα πούμε πρώτα για το κάστρο. Η επίθεση έγινε για να γίνει βασίλισσα, το χρυσάκτηλα το δώσει στην Diamat και θέλουν να τη φέρουν πίσω να κυριαρχήσει. Σαν τηλεγράφημα πρέπει να είναι, δεν χρειάζεται να είναι ξεκάθαρο πολύ. Να μην πείτε πρώτα για το κάστρο που πήγαμε και είδαμε τον μάγο. Τα βασικά, μπορείς να κάνεις πολλά μηνύματα ανάλογα με το πόσα μπορείς να κάνεις. Ναι, μπορώ να κάνω δύο τώρα, γιατί έχω δύο σλότ ελεύθερα, τρίτου δηλαδή. Μπορώ να στείλω δύο μηνύματα. Ωραία. Και τι λέτε λοιπόν, γράψτε εδώ σε ένα μήνυμα στο chat. Λοιπόν, λέμε η επίθεση απέτυχε. Και επίθεση, δεν ήταν επίθεση. Αυτό είπε ο Κόριν. Όχι, ποια επίθεση, όχι ρε. Την επίθεση του Γκρίνεστ την έκανε για να γίνει η Τάλης βασίλισσα.
Όχι, δεν είναι αυτό νομίζω. Επίσης το Greenest ήταν για τα... λάφυρα. Τη ρώτησα γιατί έγινε η επίθεση στο Greenest και μου είπε για να γίνω βασίλισσα. Α, οκ. Okay. Και στην ερώτηση γιατί διακινείς το χρυσάφι, είπε για να το δωρήσουμε στη μητέρα μας, τη Diamant και καλά. Οκ. Okay. Για να τη φέρουν πίσω. Η επίθεση έγινε για Τάλης βασίλισσα. Stop. Ναι, τα τόχη τσουβάλια. Σε τι βάζα μέσα το χρυσό εκεί και το μεταφέρανε, σε βαρέλια, τα βαρέλια αυτά, να γράψω, τα βαρέλια είχαν χρυσό, λάφυρα. Οπότε λέω, τα βαρέλια είχαν λάφυρα. Για να φέρουν τι άματα. Οκ, okay, κάτι άλλο. Για, λοιπόν, για 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 λέξεις μέχρι τώρα, έχουμε να μπορούμε να γράψουμε και παραπάνω. Να τους πούμε για την αποστολή που έχουμε τώρα εμείς για να πάμε το banner μέσα στο κάστρο. Το επτάμενο. Νομίζω δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Ξέρω εγώ, πες του... ναι, πες του εδώ. Μήπως και μας στείλει παγίδα αυτή. Λοιπόν, οπότε λέμε, πηγαίνουμε υπτάμενο κάστρο για Τάλης να γίνει βασίλισσα, το γράψαμε αυτό, θέλει να γίνει βασίλισσα. Για Τάλης να κάνει ενέδρα, τι να... Εντάξει, πάμε το μπάνερ και το δόρυ στο Πάρνεστ. Πού το λέω. Λοιπόν, πάμε πτάμενο κάστρο με μπάνερ δόρυ. Αυτό μπορεί και να είναι ακαταλαβίστικο για τον Night Hill, βέβαια. Θα μας ειδοποιήσει, θα του στείλουμε και μετά κι άλλο μήνυμα, εντάξει, άμα δεν καταλαβαίνει. Αυτά δεν πιστεύω. Να το γράψω, Άλεξ, στο Roll20. Ναι, γράψω το chat. Οκ. Είναι 19 λέξεις. Και αυτό το στέλνεις, είπαμε, στο Night Hill ή στον Έλωσιν. Λέωσιν. Στον Λέωσιν, νομίζω, είπαμε. Στείλε και στο Night Hill. Έχει δύο σλότ, όλα και όλα. Α, οκ. Okay. Ναι, φτάνουν δύο σλότ, γιατί είναι 19 γράμματα, 19 λέξεις, οπότε μπορεί να στείλω δύο φορές. Ναι, αλλά δεν θα έχεις απάντηση. Ό,τι θέλεις. Α, θέλουμε και απάντηση. Δεν ξέρω, ό,τι θέλετε εσείς. Ο Λέωσιν, τελευταία φορά νομίζω που την αφήσαμε, ήταν εχμάλωτος και ήθελε να μάθει και άλλες πληροφορίες, έτσι. Μήπως είναι ακόμα εχμάλωτος. Ενώ ο Night Hill είναι πιο σίγουρο, είναι η πηγή. Ο Λέωσιν άφησε να εχμαλωθεί στο camp στο δεύτερο session. Μετά είχε φύγει από το Greenest για να τον συναντήσετε μετά και εσείς, νομίζω, στο Baldur's Gate. Okay.
Στο βάλα στο Raw 20. Σε ποιον τον στέλνεις αυτό? Κάτσε να συνειδητοποιήσω. Σε παιδιά, σε ποιον να του στείλουμε? Ναι, μ' ακούτε? Ναι, ναι. Εγώ προτείνω Night Hill. Και εγώ. Εσύ, Νίγκολ. Αμάρθεια. Εγώ κάνω τα κέρα, σβήνω με κεράκια εδώ, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να μιλήσω. Όχι, okay, 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 συνέχισε εσύ. Οπότε τα στέλνουμε στο Night Hill, οκ. Okay. Ωραία, ο Night Hill σου απαντάει τι δουλειά έχεις να πας σε υπτάμενο κάστρο και τι μπάνερ και δόρυ λες. Ναι. Λοιπόν, θα του γράψω, θέλουμε να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες. Περίμενε. Αυτό ναι, πατάει στο sending. Ναι, ναι. Και μετά λέει βρες με water tip. Okay. Ποιος απαντάει? Άλεξ, πόσο okay μακριά είμαστε water tip? Σας έχω στείλει κάποιο ένα map που είστε ακριβώς. Τώρα στο Short Coast είστε αρκετά μακριά. Θα να δω που είστε στο Hunting Lodge τώρα. Αυτό το κάστρο του Parnest που είναι? Το κάστρο του στο Parnest είναι πολύ κοντά από εκεί που είστε. Να δω okay λίγο, δύο λεπτά. Είστε στο Mars of Chelimper από πάνω. Κοίτα ρε που δεν το βρίσκω. Λοιπόν, κάπου εδώ είστε. Κάπου εδώ. Okay. Αν κατάλαβα καλά, πρέπει πρώτα να πάμε στο υπτάμενο κάστρο και μετά, αφού τελειώσουμε με τη δουλειά εκεί, να πάμε στο Waterdeep. Θέλει να πάει αμέσως, θέλει να πάει αμέσως Ιτάλης να πάμε εκεί, έτσι είναι? Ιτάλης, ναι, σε στέλνει εκεί για να σαμποτάρετε το... Ναι, 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 ναι. Πού είναι το Parnest? Το πού είναι το Parnest σε σχέση με πού είστε εσείς? Ναι, ναι. Σου έχω στείλει ένα map που είναι το κάστρο και που είναι το Parnest, που είναι το Hatching Lodge και που είναι το Parnest. Στο Facebook θα σου έχω στείλει ένα map. Α, κάτσε να ανοίξω. Πες μας σε απόσταση πόσο είναι το Parnest και πόσο είναι το... Δεν είναι το... μακριά, πρέπει να είναι καμιά δυο μέρες απόσταση. Το Waterdeep είναι πολύ μακριά. Είναι πολύ μακριά. Ναι, το... Βλέπω που έχει στείλει στο Facebook. Να. Τώρα ψάχνω να βρω πού είναι αυτές οι τοποθεσίες κοντά. Α, το βλέπω, το βλέπω. Λοιπόν, θα σας το βγάλω τώρα γιατί υπάρχει και στο map. Το... Κάτσε να σας το βγάλω εδώ. Layers. Εδώ είναι το Parnast. Βλέπετε? Και το Hunting Lodge είναι εδώ κοντά. Το είδα, είναι κάτω δεξιά το Parnest, το βλέπω. Κάτω δεξιά, ναι, ναι, ναι. Αλλά ότι δεν μεταφερθήκατε εκεί με το στο Stonehenge φάση. Ναι, εντάξει. Και το Hunting Lodge που είναι εδώ,
Εάν είναι εκεί το Πάρνας, το hunting lodge πρέπει να είναι κάπου εδώ. Δηλαδή απέναντι ακριβώς έστω. Πάνω στα βουνά. Είμαστε ακριβώς απέναντι. Ναι. Δηλαδή είμαστε κάπου εδώ, ας πούμε, και που βάζω το τούρτα. Ναι, ναι, εδώ, εδώ, εδώ. Ωραία, τι κόψαμε την τούρτα. Okay. Να τα κατοστήσει. Λέω να τη χαίρεσαι, υγεία και χαρά. Και τύχη. Ότι για τούρτα τάρτα. Τώρα αυτός ο Night Hill θέλει να πάμε να το συναντήσουμε. Δεν μπορούμε να του στείλουμε άλλο μήνυμα, Μπορώ, ναι. Έχω αυτά τα μηνύματα τα στέλνω πριν το long rest. Μετά μπορώ να ξαναστείλω μήνυμα. Τώρα το θέμα είναι ότι αυτό εσύ είναι τώρα αυτά που του λέμε, το banner, το βόρι, το Πάρνες κτλ. Σιγά με καταλάβει. Ναι, θέλει μεγάλα εξιστορία. Αλλά μας είπε, νομίζω πάμε εκεί να κάνουμε το σαμποτάζ και μετά πηγαίνουμε και το συναντάμε και το λέμε και από κοντά δηλαδή. Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να το εξηγήσουμε περαιτέρω. Πάμε, ναι. Βέβαια, εξυπηρετούμε τους σκοπούς της Τάλης, Λοιπόν, πάμε. Πάτε ρε παιδιά. Ξέρω και πολλά ομάστε μεταφέρθηκαν τα τέτοια. Εδώ είστε, πού θέλετε να πάτε. Πού είμαστε κανονικά. Εκεί είμαστε, εκεί, εκεί, εκεί που βλέπεις τα token. Λοιπόν, σας απαντάει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι λέτε. Για το υπτάμενο κάστρο, βρείτε με στο Waterdeep που σας λέει αυτός. What say you? Τι απάντηση θα του δώσουμε? Τι θα κάνετε? Θα πάμε στο υπτάμενο κάστρο και μετά πάμε στο Waterdeep. Πάτε λοιπόν καθοδόν για το Πάρναστ. Ναι. Το υπτάμενο κάστρο έχει πει ότι είναι σε ένα χωριό. Okay, okay. Βρίσκεται σε ούτε μια μέρα δρόμο. Βασικά έχει, εντάξει, ένα 12ωρο, 15ωρο. Και καθώς κατεβαίνετε δηλαδή τους πρόποδες του νου, δεν συναντάτε προβλήματα. Συναντάτε κάποια σπιτάκια σποραδικά από εδώ και από εκεί που σχηματίζουν ένα χωριό. Υπάρχει μια ταμπέλα που λέει «Καλωσορίσατε στο Πάρναστ». Βλέπετε? Τώρα βλέπω ένα σκούρο, κάτσε να κάνω σμή. Το βλέπετε το map? Όχι. Μαύρο. Βλέπω ένα μαύρο πράγμα. Τώρα? Τώρα ναι. Τώρα το βλέπω, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Το χωριό αυτό είναι ένα πολύ μικρό χωριό στους πρόποδες λοιπόν ενός βουνού. Το οποίο δεν κυκλοφορούν πολλοί άνθρωποι στο δρόμο. Βλέπετε κάποιους, δύο-τρεις, από εδώ και από εκεί, και αυτοί που βλέπετε φοράνε ρεγκάλια, τον κάλτιστ. Το χωριό τώρα έχει κάπου στα 12 σπιτάκια και μία μικρή πλατείτσα στο κέντρο της, στο κέντρο του. Τα χτίρια αυτά, στα 12 λοιπόν, περιλαμβάνονται και ένα ίν, ένα στάβλο, ένα βωμό αφιερωμένο σε μια θεότητα. Και σε αντίθεση λοιπόν με το τοπίο αυτό, στην άκρη του χωριού υπάρχει ένα πολύ ομιχλώδες τοπίο στην νότια πλευρά του χωριού. Εσείς ξεκινάτε από εδώ. Το ομιχλώδες αυτό το οποίο δεν είναι
Μπορείτε να δείτε από εδώ και από εκεί, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι κρύβει τα πάντα. Από την ομίχλη, τέλος πάντων, ξεπροβάλλουν κάποιοι πύργοι και καταλαβαίνετε ότι μέσα σε αυτή την ομίχλη ψιλοκρύβεται ένα πολύ μεγάλο κάστρο με στενούς πύργους που κοιτάνε απότομα προς τα πάνω. Και κάποιος από αυτούς τους πύργους είναι φτιαγμένος. Είναι εγώ. Κάποιος από αυτούς τους πύργους, λοιπόν, είναι φτιαγμένος από μπλε πάγο και καταλαβαίνετε ότι είναι τόσο πολύ μεγάλος που θα μπορούσε να έχει χτιστεί ακόμα και για γίγαντες ο συγκεκριμένος πύργος. Αλλά υπάρχουν από εδώ και από εκεί κάποια σύννεφα ομίχλης που κρύβουν τις λεπτομέρειες του κάστρου. Αυτά λοιπόν τα βλέπετε από μακριά. Μπορείτε να βάλετε τους χαρακτήρες σας εδώ στον δρόμο του μπάνου. Ναι, δεν έχετε βάλει όλοι οι χαρακτήρες. Φάρτε τα για να μπορείτε να τους κινείτε κιόλας εσείς. Πού ξεκινάμε? Okay, από πάνω, από εδώ. Μάλιστα. Και τι θέλετε να κάνετε πρώτα? Νομίζω τώρα είναι που πρέπει να κουνήσουμε τον μπάνερ. Πρέπει να μπούμε μέσα, ναι, μέσα. Νομίζω πρέπει να πάμε κάπου σε κάποια άκρη, μας είπε. Όχι μέσα στο κάστρο. Μέσα στο λοιπόν... Επίσης. Είπε, αν δείτε τον άσπρο δράκο, προσέχετε, και αν σας πλησιάσει, κουνήστε τον μπάνερ μου. Και να πούμε και τα λόγια πάλι, νομίζω. Ναι, νομίζω αυτά όταν μπούμε μέσα να τα πούμε, νομίζω. Ναι, αν δούμε τον δράκο. Πέρα από αυτό, αυτό είναι μικρό χωριό, δεν νομίζω να έχει κανένα μαγαζί της προκοπής και δεν νομίζω επίσης να έχουμε και αρκετά μετρητά προς το παρόν για να κάνουμε τίποτε ψωνία της προκοπής επίσης. Είμαστε κάλτισες, θα κλέψουμε πράγματα, θα πληρώσουμε. Αν... Κάλτι... Δεν νομίζω ότι... Αν αυτό το μέρος είναι γεμάτο από αυτούς που κυκλοφορούν με τα ρούχα των κάλτισες, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί οι κάλτισες να κλέψουν τους κάλτισες. Εντάξει. Ο κλέψας του κλέψαντος. Έτσι. Και στο κάστρο που θα πάμε να έχει κανένα... καμιά οπλαποθήκη που να μπορέσουμε να εξοπλιστούμε λίγο καλύτερα. Ναι. Οι κλέφτες δεν μπορεί... Όπως οι κλέφτες σίγουρα δεν μπορούν να παραπονεθούν να κάποιος κλέψει από αυτούς. Εγώ χρειάζομαι ένα όπλο, το BFG. BFG, τι είναι αυτό? BFG, Big Fucking Gun. Τι είναι αυτό, αυτό ακούγεται σαν κάτι, δεν ακούγεται σαν κάτι που μοιάζει με όπλο σε μένα. Όχι, είναι όπλο. Τι είναι αυτό, κάποιο... Τι είναι το gun, δεν καταλαβαίνω. Άμα βρούμε θα σου δείξω τι κάνει. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, περπατάμε τον κεντρικό δρόμο, DM. Περπατάτε τον κεντρικό δρόμο. Στα αριστερά σας, λοιπόν, υπάρχει ένα χτίριο, ναι, μεγάλο. Ναι. Το χτίριο αυτό είναι η στάβλη του χωριού. Υπάρχουν, λοιπόν, δύο πόρτες, οι οποίες είναι κλειδαρωμένες. Okay. Αν καθίσετε λίγο να ακούσετε, δεν χρειάζεται κάποιο τσεκ, ακούτε κάποιους περίεργους θορύβους μέσα από το χτίριο αυτό.
υπάρχουν εκεί κάποια ζώα. Θέλουμε role playing, DM. Ναι, κάνε μας τα ζώα. Ναι, μπορώ. Δεν ξέρουμε τώρα πού να καταλάβουμε να πάρουμε αποφάσεις χωρίς να ξέρουμε τα ζώα. Ο Κρόις λέει ότι καλύτερα μην ψαχτελεύουμε τα διάφορα πράγματα, γιατί τις άλλες φορές που ψαχτελέψαμε μας βγήκαν σε κακό. DM, είναι αυτό το μεγάλο κτίριο εδώ δεξιά μας? Είναι αυτό εδώ το κτίριο. Πάντως αυτούς τους ήχους δεν τους έχετε ξανακούσει. Είναι κάτι σαν βρυχιδμός με ρουλιαχτό, κάτι τέτοιο. DM, εδώ γράφει δημαρχείο. Έχει ζώα μέσα το δημαρχείο? Ο δήμαρχος είναι ζώο. Πού το είδες το δημαρχείο? Έτσι γράφει, έτσι διαβάζω. Δημαρχείο. Λοιπόν, τι κάνετε σε αυτό? Το αφήνετε, πάτε παρακάτω? Εγώ λέω να το αφήσουμε και να συνεχίσουμε. Τέλεια. Οι υπόλοιποι τι λέτε? Τα αφήνουμε. Ωραία. Πάτε που βάλετε το token σας, να σας πω. Πάμε προς τη γούρνα εκεί που έχει κάτι κάλτιστη. Δεν είναι μια, δεν είναι γούρνα και δεν είναι cultist. Είναι ένα πηγάδι το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Ναι. Είναι η κεντρική πλατεία του χωριού και το περιτριγυρίζουν 4 χτίρια αυτό το πηγάδι. Κάτι ανθρώπους, τι είναι αυτοί? Τα χτίρια αυτά είναι ένας βωμός. Είναι λοιπόν ένα μαγαζάκι μικρό, μια ταβέρνα και ο στάβλος. Αυτά είναι τα μεγάλα χτίρια γύρω από την κεντρική πλατεία. Ναι. Υπάρχουν 5 φρουροί γύρω από το πηγάδι. Ναι. Σας κοιτάνε, αλλά δεν μιλάνε. Είναι σαν να φρουρούν κάτι. Το πηγάδι αυτό είναι αρκετά βαθύ, είναι περίπου 40 feet βαθύ. Και αν πάτε να πιείτε νερό, θα δείτε ότι είναι πολύ παγωμένο και πολύ καθαρό αυτό το νερό που έχει. Αφού το φυλάνε οι άλλοι, γι' αυτό είναι καθαρό. Θέλεις να κατουρίσεις το πηγάδι? Το σκέφτηκα. Συγγνώμη, δεν ακουγόμουν. Λέω, εγώ ρωτάω τους φρουρούς πώς και υπάρχει τόση φύλαξη στο πηγάδι, προσπάθησε κάποιος να κατουρίσει? Σου λέει όλοι εδώ, σε βλέπει που φοράς τα ρεκάλα και σου λέει να, για αυτούς τους χωρικούς δεν πιστεύω να τολμήσει κανένας να βγει έξω από το σπίτι του. Α, μάλιστα. Εσείς τι κάνετε, λέει εδώ? Για να σε ρωτήσω, ο βωμός αυτός καταλαβαίνουμε σε ποια θεότητα απευθύνεται? Ο βωμός θα μπει μέσα. Απ' έξω δεν λέει ποια θεότητα είναι ο βωμός, άμα είναι... Όχι. Καταλαβαίνω τίποτα, να ρίξω religion, μπας και καταλάβω ποια είναι η θεότητα είναι. Αν θέλεις πώς να μπει μέσα. Απ' έξω δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνω, δεν μου πειράζει, εντάξει, μένω απ' έξω. Ακούς μια φωνή σε μια άλλα σου λέει μπες, έλα. Όχι, όχι. Οπότε λέω να συνεχίσουμε το δρόμο μας προς το κάστρο. Ναι. Ήθελε να φάμε τίποτα στην ταβέρνα, αλλά φάγαμε πριν έρθουμε. Δεν ξέρω, θέλετε ξανά? Θα φάμε στο κάστρο, καλά. Στην επιστροφή θα κάνουμε ένα gather information. Okay, πηγαίνουμε προς το κάστρο DM, βάζω τις χάρτες. Πάτε λοιπόν προς το κάστρο, ε. Χρήστε, είσαι εδώ μας ακούς? Τι είπε ο DM? Ο Χρήστος είναι εδώ. Σας ακούω, ναι, τους ακολουθώ, απλά δεν έχω βάλει το token μου ακόμα. Οκ, okay, γι' αυτό ρωτάω. Δεν έχεις μπει ακόμα μέσα στο Roll20? Το κάστρο, το Arnout, το Parnas λοιπόν είναι κάπως έτσι εδώ.
Είχε κόλλημα με το Πάρνα στη Wizards εκείνη την εποχή, μου φαίνεται. Πολλά λες ιστορίες είναι γύρω από αυτό. Πλησιάζοντας, βλέπετε ένα χτίριο το οποίο είναι χτισμένο σε δύο επίπεδα. Το κάστρο αυτό, το κάστρο αυτό έχει δύο πολύ μεγάλους πύργους στην, στην προστινή όψη, και υπάρχει μια γέφυρα με την οποία ενώνεται το κάστρο, η είσοδός του, με το δρόμο του χωριού. Από πάνω ακριβώς από αυτούς τους πύργους υπάρχει ένα άλλο επίπεδο με αυτούς τους πύργους που είναι χτισμένοι όχι σαν προμαχώνες αλλά κονικά, είναι χτισμένοι κονικά, κόνη δηλαδή είναι αυτή η πύργη. Τι κάνετε? Τα βλέπετε όταν πλησιάζετε? Λέω σ' άλλους, για να θυμίστε μου ποιο είναι το πάσχο. Τι πρέπει να πούμε, είπαμε τι αματορ mother or strength όταν μαζί με το εκτός από το banner. Αυτό ακριβώς, ναι, ναι. Ωραία. Άμα δούμε τον άσπρο δράκο. Νομίζω ήταν και για την προσέγγιση στο κάστρο, τουλάχιστον πρέπει να έχουμε το banner έτοιμο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αλλιώς μπορεί να έχουμε πολύ δυσαρεστή υποδοχή. Πιστεύω ότι το μπάνερ το έχει ο Ίνιγκο και το Δόρι, επειδή είναι ο πιο άξιος πολεμιστής μας. Δεν ξέρω γι' αυτό, αλλά είμαι καλός στην Αγία, πραγματεύομαι μερικές φορές. Ναι, επειδή έχουμε σκράπας, γι' αυτό μπορείς εσύ ελεύθερα να προηγήσεις για να δώσεις το καλό παράδειγμα και πολύ να δεις τι έχω λύσει. Πολύ καλά, αγαπητέ. Ο Ίνιγκο λοιπόν πλησιάζει. Πλησιάζει με το μπάνερ και έχει σηκώσει το μπάνερ. Τέλεια. Είναι η κόρδα. Αυτό που παρατηρείς είναι ότι το κάστρο λοιπόν αυτό είναι φτιαγμένο σε τόσο μεγάλη κλίμακα ώστε θα μπορούσε να είναι φτιαγμένο για γίγαντες. Επίσης αυτό που σου κάνει εντύπωση είναι ότι οι πόρτες και τα παράθυρα και το όλο, όλη η τύχη του είναι η τύχη του, δηλαδή και η πύργη είναι φτιαγμένη από ένα πάγο που μπλεδίζει λίγο και είναι σκληρός σαν πέτρα. Μάλιστα. Πόπο, λέω, άλλος αυτό δεν μοιάζει να μην το φτιάξαν άνθρωποι. Ναι, εγώ πιστεύω ότι για να είναι τόσο γιγάντιο, μάλλον γίγαντες θα βοήθησαν στην κατασκευή του. Δηλαδή κάποια άλλα πλάσματα τόσο μεγάλα. Γιατί άνθρωπος να καταφέρει αυτό το πράγμα να το φτιάξει είναι λίγο δύσκολο, ακόμα και με τα μηχανήματα της σημερινής μας εποχής, δεν νομίζω να γίνεται. Πάντως, γίγαντες που να συνεργάζονται με τους δράκους, αυτό ακούγεται παράξενο. Είχα ακούσει δεν τα πάνε καλά αυτοί μεταξύ τους. Πώς είναι τίποτα trolls, ξέρω τίποτα άλλα μεγάλα πλάσματα που δεν έχουμε δείξει. Θα δούμε. DM, αυτά τα δύο, βλέπουμε δύο μεγάλα γάλματα εκεί μπροστά μας, είναι... Ναι, υπάρχουν δύο γάλματα, δύο giant. Καταλαβαίνουμε τι giant είναι. Όχι. Α. Ξέρουμε μόνο ότι είναι giant, ότι είναι μεγάλη. Τους άλλους ετοιμαστείτε να πλησιάσουν περισσότερο και μην ξεχνάτε ότι ερχόμαστε ως φίλοι αυτή τη στιγμή, μην μας δώσουμε λάθος μηνύματα και μπλέξουμε. Οκ, έλα Ίνιγκολτ, πήγαινε προς τη γέφυρα και εμείς ακολουθούμε. Προχωρά μπροστά με το μπάνερ. Αυτό που βλέπεις, η πύλη είναι άδεια καταρχήν. Δεν υπάρχει κάτι από κάτω. Όμως από πάνω στους προμαχώνες βλέπεις κάποιες μηχανές να προεξέχουν από τα μπάνκερ στην ουσία.
Και οι μηχανές αυτές είναι πολύ μεγάλοι καταπέλτες που ρίχνουν βέλη, τόξα. Αυτά είναι σκορπιοί λέγονται. Αυτά. Αυτά λοιπόν τα μηχανήματα τα χειρίζονται κάποια πολύ μεγάλα πλάσματα τα οποία έχετε ξαναδεί. Είναι γεμάτο με όγκρες οι προμαχώνες. Σας κοιτάνε από ψηλά. Πλησιάζεις ακόμα? Λέω για μια φορά το... Για να δω αν μ' ακούνε, λέω τι στην απόσταση που είμαι, τι άμα τορμόδερο strength και πλησιάζω κάθε 10 feet και το επαναλαμβάνω κάθε 10 feet περίπου. Τι λες? Τι άμα τορμόδερο strength. Και κουνάς και τον banner. Ναι. Δεν αντιδρούν αυτά. Υπάρχει λοιπόν μια τάφρος η οποία, από την οποία μπορείτε να περπατήσετε πάνω από τη γέφυρα για να μπείτε στο κάστρο. Δεν μπορείς να καταλάβεις ακριβώς να δεις τις φιγούρες των Ogre, αλλά καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για πολύ μεγάλα πλάσματα που είναι πάνω στους προμαχώνες. Δεν φαίνεται να σε εμποδίζει κανείς να μπεις μέσα. Τώρα καθώς πλησιάζεις και βλέπεις περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπεις ότι πίσω λοιπόν από το, από εδώ, εδώ το gate, την πύλη, υπάρχει μια πολύ βαριά πόρτα που είναι φτιαγμένη από βελανιδιά και από πάνω υπάρχει αυτό το, το έχετε ξαναδεί, είναι το σειρματένιο κάγκελο που μπορεί να πέσει απότομα και να κλείσει το gate. Portcullis. Portcullis, ναι, ναι, στα αγγλικά, στα ελληνικά δεν ξέρω πώς λέγεται. Δεξιά λοιπόν και αριστερά από αυτή την πόρτα βλέπετε τα αγάλματα των δύο giant που είχαμε πει προηγουμένως. Είναι cloud giants και κοιτάει όλος τον άλλον. Αυτά τα αγάλματα είναι σαν να φαίνονται σαν να φρουρούν το κάστρο. Και τώρα να σας, αν υπάρχει κάποιο, ωραία, κάποιο map που μπορείτε να μπείτε από εδώ λοιπόν. Εδώ λοιπόν θα προσέχετε πώς κινείτε τα token σας και βάλτε τα όλοι μέσα. Σε ποιο σημείο? Εδώ. Κάτσε να σας πάω πρώτο. Δεν μου εμφανίζεται το ping εδώ πέρα. Α, τώρα μας με βάλες, okay. Εδώ θα βάλετε το token σας. Προσπαθώ να βρω ποιο είναι το σήμα που μας έδειξες. Γιατί προς το παρόν βλέπω ένα μαύρο πράγμα. Ποια είναι η κοντινότερη γωνία που θες να ακουμπήσουμε το token, να το βάλω σε μια γωνία και εσύ να το βάλεις εκεί που θες μετά? Γιατί μας δεν μας φαίνεται τίποτα, εγώ δεν βλέπω κανένα. Ναι, και εγώ ένα μαύρο πράγμα βλέπω, δεν βλέπω κάτι. Κάτσε να σας βάλω εγώ τότε. Λοιπόν, έχουμε Vancouver, Newport, Corin, Λίωτιν. Είναι μέρα, έτσι. Ακόμα. Τέλεια. Και έχουμε και την Άρια. Όχι, δεν είναι η Άρια, είναι η Αμάλθια. Είναι η Αμάλθια, Αμάλθια. Ωραία. Η πόρτα λοιπόν μπροστά σας είναι εδώ και είναι ανοιχτή.
οι δύο πύργοι με τις φιγούρες από πάνω είναι αυτοί εδώ και μπορείτε αν θέλετε να περάσετε μέσα. Λέωστον, είναι η Γκολτζής, εσύ μας οδηγείς και σε ακολουθούμε. Ελπίζω να μην πέσουμε σε καμία κολόνα. Πάντα είναι με έναν αστυναγμό και πλησιάζει, μου λέει, που κατά καιρούς λέγοντας, επειδή δε, άμα βλέπει να το κοιτάνε προς αυτόν τον Ιόγκρο, να κουνάει τον μπάνερ και να το λέει και να λέει τα λόγια πάλι. Εδώ τι γίνεται, είναι πύλη, κάτι άλλο ή όχι? Τι βλέπω εδώ? Είναι το πόρτκουλης που λέγαμε που είναι ανοιχτό. Ωραία, λέω, ελάτε παιδιά να μπούμε. Ή κάνω ένα βήμα μέσα. Μπορείτε λοιπόν να περάσετε από κάτω, από την πόρτα. Θα δείτε μια πολύ μεγάλη κεντρική αυλή. Όλοι λοιπόν οι τείχοι που βρίσκονται περιμετρικά είναι φτιαγμένοι από πάγο, και υπάρχουν και κάποια άρτσες, κάποια τοξότες. Όχι, τα υπόθεσες αυτές, αψίδες. Ναι, αψίδες λοιπόν, οι οποίες είναι τόσο μεγάλες που είναι πάνω από 100 feet. Αυτές οι αψίδες κρατούν λοιπόν, είναι σαν να είναι κολόνες, ένα άλλο επίπεδο μιας άλλης αυλής, η οποία βρίσκεται ακριβώς από πάνω από αυτό που είστε εσείς τώρα. Και το κρατιέται λοιπόν με αυτές τις αψίδες από πάγο. Υπάρχουν επίσης πόρτες οι οποίες είναι σχηματισμένες από πάγο και έχουν κάποια πολύ μεγάλα σιδερένια χερούλια. Αυτές οι πόρτες οδηγούν φυσικά σε διάφορα δωμάτια του κάστρου, αλλά και στο κεντρικό πύργο. Ο κεντρικός πύργος είναι ακριβώς απέναντι από εκεί που είστε εσείς τώρα, απέναντι από τους πύργους της εκεί. Απέναντι λοιπόν από τους πύργους της εισόδου. Και τώρα θέλω ένα perception check από όλους. Κάνω καλύτερα σπάω. Ρίχνουμε φορτώνω το χαρακτήρα. Το δεύτερο, έτσι. Γιατί ρίχνεις advantage εσύ? Έχω το print sight. Κάντε λίγο link. Περίμενε. Okay. Λοιπόν, δεν έχετε δει κάτι περίεργο εκτός από τον Ινικόλτ, ο οποίος βλέπει ότι απέναντι από τον πάγο, ο οποίος είναι ο τείχος της απέναντι πλευράς από αυτής που είστε εσείς τώρα, εδώ δηλαδή, υπάρχει ένα πολύ μικρό άνοιγμα το οποίο οδηγεί σε μία πόρτα η οποία είναι ανοιχτή. Βασικά δεν υπάρχει αυτή η πόρτα, είναι ένα άνοιγμα. Μπήκαμε μέσα. Πού είμαστε? Είστε στην αυλή. Εδώ η υπόλοιπη που είναι ο Παντμέρ. Α, είμαστε μέσα. Αυτά έχετε. Βλέπετε τις πόρτες, έτσι?
Ναι, ναι, τη βλέπω, τη βλέπω, ναι, ναι. Πόρτες. Ο Βαγκόρης λέει δεν βλέπω και τίποτα εδώ πέρα. Εσύ μήπως είναι Νίκολ, βλέπεις κάτι διαφορετικό? Υπάρχει εδώ πόρτα λοιπόν. Δύο μεγάλες πόρτες. Εδώ μια μικρότερη. Ποια, τι είδα εγώ που δεν ήταν οι άλλοι, δεν κατάλαβα. Εσύ είδες εδώ απέναντι. Α, okay. Είναι, που είναι το, ο κεντρικός πύργος. Είδες ένα κρυφό πέρασμα το οποίο είναι ανάμεσα στον πάγο. Δεν ήταν πολύ αφανές αυτό το πέρασμα. Λέω στους άλλους βρήκα κάτι ενδιαφέρον από εδώ. Πάμε να δούμε πρώτα εκεί. Οκ. Okay. Και τους λέω δείχνω, αποδείχνω από εδώ πέρα. Ένα ενδιαφέρον άνοιγμα. Ο κάστρο δεν έχει κανέναν. Προς το παρόν είμαστε σε μέρος που δεν έχει κόσμο από ό,τι φαίνεται. Η αυλή δεν έχει κανένα μέσα, όχι. Αλλά από πάνω στους πυργίσκους και αυτά έχει στρατιώτες. Είχανε κάποιους. Ή τουλάχιστον είχε απ' έξω. Και τώρα φαντάζομαι μας κοιτάνε πολλά μάτια δηλαδή. Ναι. Από εδώ και από εκεί στο κάστρο στην αυλή λοιπόν υπάρχουν κλειστές πόρτες. Σε κάποια δωμάτια δεν υπάρχουν πόρτες, υπάρχουν απλά ανοίγματα μέσα στον πάγο, τα οποία οδηγούν και αυτά σε διαδρόμους ή άλλα δωμάτια. Το κεντρικό keep λοιπόν είναι αυτό εδώ, αυτές τις πόρτες εδώ, και έχετε παρατηρήσει και ένα κρυφό άνοιγμα από εδώ που οδηγεί σε ένα πέρασμα. Πού θέλετε να πάτε πρώτα? Ποια είναι η αποστολή μας τώρα, τι πρέπει να κάνουμε? Σιγά μου πεις. Όχι, στα παιδιά λέω. Να βρούμε τον άσπρο δράκο. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Καλά, και όταν τον βρούμε, εντάξει, τι πρέπει να κάνουμε ακριβώς? Να πούμε το παρασύγχρονο. Όχι, λέει, αν το συναντήσουμε, δεν είναι σκοπός μας να το συναντήσουμε. Θυμάστε. Ναι, ο στόχος μας ποιος είναι, γιατί είμαστε τώρα εδώ? Στους λέω τους άλλους πρέπει να θα καταρρύψουμε το κάστρο όταν πετάει. Το καταρρύψουμε? Αυτή είναι. Μας είπε έτσι ρε παιδιά. Έτσι είπε, ναι. Οκ, δεν σημείωσα κάτι, αλλά εντάξει. Έτσι θυμάμαι εγώ. Πρέπει να βρούμε πώς λειτουργεί. Βασικά... Γι' αυτό ας εξερευνήσουμε καλά. Ας μην τζακωθούμε με κανένα, αν μπορούμε να το αποφύγουμε. Ρίξτε με ένα dexterity check. Dexterity check. Ένα λεπτό, για να δούμε. Όσοι είναι 10 feet από μένα έχουν συν 4. Όχι acrobatics, έτσι. At 6, συγγνώμη, saving throw νομίζω ότι είπες. Είναι διαφορετικό από το saving throw, εντάξει, μπερδεύτηκα. Ναι, saving throw εννοούσα. Α, συγγνώμη, ναι, saving throw είναι πιο μεγάλο για μένα από το check το σκέτα. Άλλο το saving throw. Νομίζω θα κάνω πατινάζ εγώ, δεν ξέρω. Okay. Η αμάρθεια κοντάφτει και πέφτει κάτω prone. Ενώ υπάρχουν κάποιοι τριγμοί που συμβαίνει σαν να γίνεται ένας πολύ μεγάλος σεισμός, αλλά ο σεισμός αυτός σταματάει. Οπότε λέει ψιθυριστά ο Βανκόρη στον Ίνιγκον, του λέει: ναι, και εγώ θυμάμαι ότι μας είπε να καταστρέψουμε το κάστρο. Αλλά για να το καταφέρουμε αυτό, πρέπει να μήπως να μπούμε στις πόρτες, να βρούμε κάποιο μηχανισμό που το καταστρέφει, ή δεν ξέρω. Πρέπει να, μάλλον να βρούμε, να καταλάβουμε πολλά πράγματα εδώ.
Και μια και μπήκαμε ως φίλοι, καλό είναι να ρωτήσουμε με τρόπο ότι είναι να ρωτήσουμε. Εγώ πιατσικά. Αμάρε Γιώργο. Ο αδερφός μου έχει μάθημα και δεν μου το έχει πει τόση ώρα. Άρα θα κάνω λιγότερο RPG να... σήμερα λίγο. Πάντων να παίξει NPC. Παίζει, παίζει ήδη. Οπότε τι λες είναι η Gold, πάμε στο μυστικό πέρασμα που είδες. Πάμε να δούμε εκεί γιατί μου γυάλισε λίγο αυτό. Οκ. Okay. Πάντως παιδιά να προσέχουμε γιατί κάθε φορά που έχουμε πάει για να δούμε κάτι την έχουν πατήσει χοντρά, οπότε ας προσέχουμε. Ναι, ειδικά, ειδικά πράγματα που γυαλίζουν, λέω. Ακριβώς, ακριβώς. Η μέρη που βρωμάνε επίσης. Απλά βλέπετε λοιπόν το πέρασμα και πάτε προς το πέρασμα. Κοιτάω προς τα εκεί να δω τι στο καλό είναι από εδώ. Είναι ένα πέρασμα, είναι η Gold πάνω στον τοίχο, το οποίο οδηγεί σε μία στριφογυριστή σκάλα από πάγο. Καταλαβαίνεις ότι η σκάλα αυτή προφανώς ανεβαίνει στην επάνω αυλή. Πάμε. Και αυτά τα κρυμμένα δηλαδή. Ναι. Με τι τρόπο ήταν κρυμμένο δηλαδή? Ήτανε μία μικρή χαραμάδα στο... στον πάγο. Πάμε να δούμε, αυτό μου αρέσει εδώ πέρα. Μου αρέσει αυτό και όλους άλλους. Και θέλεις να είναι ισπανό? Προσπαθώ να δω αν ανεβαίνω. Επειδή άκουσα ότι είναι από πάγο, θέλω να δω αν γλιστράει. Δεν γλιστράει, όχι. Είναι ο πάγος πολύ σκληρός και τραχής. Σαν πάτωμα. Τι λέτε σε όλους, να δοκιμάσουμε να ανεβούμε από πάνω. Πάμε να ανεβούμε, πάμε όλοι μαζί να ανεβούμε. Μην μείνει κανείς κάτω, πάμε όλοι. Ναι, ναι. Πού να σας φάνω τώρα, δύο λεπτά. Αυτό λοιπόν το πέρασμα δεν ήταν αρκετά εμφανές, έτσι. Ναι. Ήτανε κάποιο μυστικό πέρασμα. Μια μυστική διαδρομή. Μια μυστική διαδρομή. Η οποία λοιπόν οδηγεί στον πάνω όροφο, σε ένα μικρό πύργο με μια στριφογυριστή σκάλα, η οποία οδηγεί στον πάνω πύργο. Να σας βάλω εδώ. Εντάξει. Η πόρτα του πύργου είναι κλειστή. Και εδώ πρέπει να προσέξετε λίγο, να μου πείτε ακριβώς τι κάνετε. Είστε σε μια κλειστή λοιπόν πόρτα, η οποία καταλαβαίνετε ότι πρέπει μάλλον να οδηγεί στην πάνω αυλή. Και μπήκατε μέσα λοιπόν από ένα κλειστό πέρασμα μυστικό και φοράτε αυτή τη στιγμή ρεγκάλια. Μπήκατε μέσα λοιπόν κρατώντας το banner. Τώρα αυτό το banner, τώρα τι έχει συμβεί με αυτό? Έχει πάθει κάτι? Όχι, εσύ θα μου πεις, το κρατούσες. Έχω προς το παρόν, το έχω μαζί. Το έχω μαζί μου στο χέρι, γιατί θεωρώ ότι εδώ πέρα είναι κάτι ακόμα, σαν δηλαδή διαβατήριο. Το κρατάς? Το θεωρώ διαβατήριο. Ναι. Και... αλλά απ' την άλλη λέω στους άλλους εδώ πέρα έχω ένα θέμα, έχω μια αλλεργία στο να ανοίγω. Έχω κακές αναμνήσεις από πόρτες που ανοίξαμε χωρίς να ξέρουμε τι έχει από πίσω. Αμάλθια, μήπως εσύ μπορείς να κάνεις το κόλπο με το κουνούπι πάλι? Δεν είναι τόσο εύκολο και μου τρώει πολύ μεγάλη ενέργεια. Ίσως είναι καλύτερα να το στείλουμε τον Κόρνη να κάνει ένα σκάουτινγκ. Ξέρω εγώ. Δεν έχουμε άλλη επιλογή.
Κόρη, μήπως ακούς τίποτα από την έρμηνα της πόρτας, γιατί εγώ είμαι ψιλοκουφός. Ναι, μπορείς να δεις από κάποια χαραμάδα. Τι σου η πόρτα είναι αυτή? Τι ακούγεται, τι βλέπω? Ρίξε μου ένα perception check που κάνει rely στο hearing, να σου πω. Άρα δεν μπορώ να κοιτάξω από την κλειδαρότρυπα, ε? Όχι. Ακούς κάποια πολύ βαριά βήματα, κάποιοι να τρέχουν και μία πολύ τραχιά γλώσσα. Δεν καταλαβαίνω τι είναι. Δεν ξέρω. Τι γλώσσες μιλάς? Common, undercommon, halfling. Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Το λέει σε εμάς? Ναι, ναι. Μήπως να κάνω εγώ ένα tongs, καταλάβω τι λένε? Άμα θέλεις, κάνε. Κάνω, κάνω. Yes, yes, yes. Όχι, είναι cast. Είναι τρίτου level. Ξοδεύω και το έχω για μία ώρα. Καταλαβαίνω τι λένε και μπορώ να μιλήσω και καταλαβαίνουν και οι φίλοι μου τι λένε. Αν θέλω καλά. Οι φίλοι σου καταλαβαίνουν. Ναι, all with language can understand what they're saying, ναι. Οκ. Κάντε μου ένα link. Στο έστειλα. Οι άλλοι καταλαβαίνουν τι λες εσύ. Εσύ what it says, it says, it says. Τι? Ναι, ακουμπάς λοιπόν τον εαυτό σου και καταλαβαίνεις οποιαδήποτε γλώσσα. Επιπλέον όταν εσύ μιλάς, όλα τα διπλάσματα καταλαβαίνουν τι λες. Ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, εσύ καταλαβαίνεις λοιπόν αυτά που ακούγονται. Ναι, ναι, για πες μου, τι ακούω? Ακούς κάποιοι σου λένε τα κατάφερα και εσύ δεν είσαι τίποτα, σε έχω, μπράβο, κάτσε λίγο. Ακούς και έναν άλλο να λέει «Μπράβο, Έγκοργ, θα πήγες περίφημα, είσαι πιο δυνατός από τον Γκόγκοροκ». Κάτι τέτοια. Λέω σε ψιθυριστάς τι ακούω αυτούς να λένε και το λέω και στο υπόλοιπο γκρουπ και λέω μήπως εδώ γίνεται κάποια μάχες, γίνονται μεταξύ των όγκρους, δεν ξέρω τι να πω, από τα ονόματα αυτά κάτι τέτοιο συμπεραίνω. Θέλετε σίγουρα να μπούμε από εδώ? Ναι, πάμε. Οι υπόλοιποι τι λένε? Ό,τι θέλετε. Ένα από... Εδώ δεν ξέρω τι να είναι, τι να είναι εδώ, τι να είναι εδώ πέρα. Μήπως είναι, μήπως είναι μήπως... κάτι εδώ πέρα σαν να παίζουν, κάνουν σαν να παίζουν. Ναι, ξύλο, σαν να παίζουν, όχι, σαν να παίζουν πιο, σαν να παίζουν τυχερά παιχνίδια. Παιχνίδια ή τίποτα, μπαδεβέρι, τίποτα μάχες να γίνονται μεταξύ τους. Παιδιά, απλό είναι. Θα ανοίξουμε την πόρτα και θα πούμε κερδίσατε, σαν να είμαστε εμείς που κερδίσαμε κάτι. Surprise. Okay, οπότε αντί να ξεκλειδώσει ο Κόρη να χτυπήσουμε καλύτερα την πόρτα και μέχρι να καταλάβουν τι είναι να βάλει το banner ο Inigold μέσα να μην το δούνε. Είναι κλειδωμένη η πόρτα, λέω στους άλλους. Βλέπω αν είναι κλειδωμένη η πόρτα.
Η πόρτα δεν είναι κλειδωμένη, όχι. Άρα δεν είναι απαραίτητο να είμαστε, να μην είμαστε, να μην θεωρεί, να τους πειράξει πάρα πολύ. Τι λέτε, να το δοκιμάσουμε, να δούμε τι στο καλό παίζει εδώ μέσα. Ναι. Οκ, okay, να χτυπήσουμε την πόρτα ή να μπούμε έτσι ξαφνικά. Να μπούμε. Νομίζω ότι εφόσον, ας δοκιμά, τι λες, να χτυπήσουμε. Εδώ πέρα μοιάζουν να γιορτάζουν κάτι άλλο, άρα νομίζω... Από τι να δούμε, τι λέτε, να δοκιμάσουμε να χτυπήσουμε την πόρτα. Να χτυπήσουμε την πόρτα και να περάσουμε, να μην περιμένουμε αυτή τη φορά απάντηση, τι λες? Όχι, μπαίνουμε κατευθείαν ρε παιδιά, είναι έξοδος από τη σκάλα, δεν είναι... Συγγνώμη, δεν σας έβαλα, συγγνώμη, λάθος μου. Τι, πού? Δεν σας έβαλα στο tower. Σε ποιο μα έπρεπε να βάζεις? Δύο λεπτάκια, πάλι καλά που δεν βλέπετε βασικά. Θα σας βάλω σε μια σκάλα. Δεν υπάρχει πόρτα που κρύβει. Θα σας περιγράψω τι βλέπετε. Και το tanks μπορεί το spell slot να το πάρεις πίσω. Εσείς λοιπόν ανεβαίνετε από αυτό το κρυφό πέρασμα, και στη στριφογυριστή σκάλα μπαίνετε. Δεν υπάρχει πόρτα, υπάρχει πάλι ένα κρυφό πέρασμα, αλλά για σας φυσικά είναι πλέον πολύ εύκολο να δείτε από μέσα, γιατί από εκεί βγαίνετε. Αυτό που βλέπετε είναι κάποια ogre να κάνουν προπόνηση στο javelin. Η γλώσσα είναι πολύ τραχιά που χρησιμοποιούν. Δεν καταλαβαίνετε τι έχετε κάνει, δεν έχετε καστάρει το tanks. Και υπάρχει λοιπόν, οι υποψίες σας ήταν σωστές. Ανεβαίνετε στο επάνω επίπεδο της αυλής. Αυτός εδώ ο χώρος χρησιμοποιείται για να κατοικείται τέλος πάντων από διάφορα πλάσματα, και η αυλή εδώ είναι, φαίνεται ότι προσγειώνονται πλάσματα εδώ. Διάφορα πλάσματα εδώ προσγειώνονται. Γιατί το καταλαβαίνετε αυτό? Γιατί υπάρχουν κάποια εδώ κυκλικά μέρη, ας πούμε, τα οποία έχουν παραμερίσει τη σκόνη. Και είναι, ας πούμε, πώς είναι όταν προσγειώνεται ένας πολύ μεγάλος δράκος σε ένα κάστρο που... Ένα ελικόπτερο, ξέρω εγώ, όταν προσγειώνεται κάπου, όλα τα άλλα τα παραμερίζει κυκλικά με τον αέρα του. Υπάρχουν κάτι τέτοια σημάδια. Έχεις βγει εσύ, Βαγκόρης, έξω να δεις καλύτερα? Όχι, κάνω νόημα στον Κόρη να πάει που βλέπει καλύτερα από μένα. Πού πάω? Όπου θες, αλλά με προσοχή, γιατί εδώ... Θα είμαστε εδώ δεξιά. Καλά, τιμωρείτε. Με stealth πάω εδώ στην άκρη. Να ξυρίξει stealth. Ωραίο, όγκρ. Ωραία. Σε βλέπουν αρκετά πλάσματα, τα οποία έρχονται αμέσως δίπλα σου και σου μιλάνε στα common. Θέλουν λεφτά. Και σου λέει, τι κάνεις εσύ εδώ? Δεν έχεις καμία δουλειά εδώ, human. Human, αυτό είμαι halfling. Halfling. Είμαι εντυμένος με τα αυτά. Ήρθες για μέση, θα σε φάμε. Είχα, ο Ένιγκολτ πηγαίνει πιο μπροστά και λέει, ακούσαμε ότι εδώ υπήρχαν μεγάλοι σκοπευτές τζάβελιν και ήθελαμε να θαυμάσουμε. Α, κι άλλοι μεζέδες. Κι άλλοι μεζέδες, λέει. Γρήγορα βγείτε έξω από την τρύπα να σας... να σας περιποιηθούμε. Εντάξει, δεν χρειάζεται, λέει ο Βαγκόρης, σας φύγουμε και θα τα πούμε κάποια άλλη φορά. Ευχαριστούμε πολύ. Και τρέχει αμέσως και φεύγει. Βγείτε, λέει, βγείτε, μη φοβάστε. Θα σας πάμε θα σας πάμε στον Black Ocuthus. Black Ocuthus. Insight. Κάνε ένα insight. Τι
Τι ρίχνει αυτός? Wisdom. Η wisdom είναι το inside. Καταλαβαίνεις ότι όντως θέλει να σε πάει κάπου αλλού, δεν θέλει να σε φάει αμέσως. Λέω στους υπόλοιπους. Τι μας έσω, ότι δεν θέλει να μας φάει αμέσως. Ναι. Όπως το είπε ο DM, σας το λέω. Ότι πρώτα θέλει να μας πάει κάπου αλλού. Τι είναι ο σεφ, σεφ είναι, ετοιμάσου το για να γίνουν σεφ. Εκεί που μιλάς, βάζει μέσα το χέρι του. Έχω πάει ψηλά, έχω φύγει. Προσπαθεί να βάλει μέσα το χέρι του και λέει, βγείτε, βγείτε. Άμα σου κόψω το χέρι θα σου πω εγώ. Νίκολ, τυποχώρη λίγο, λέει εδώ πέρα, τι στο καλό συμβαίνει ρε παιδιά εδώ πέρα. Οι σεφ θέλουν να μαγειρέψουν εμάς. Ο Μακόης τους λέει, υπόσχεσαι ότι δεν θα μας φας. Κανείς από εσάς δεν θα πούμε στο πιάτο σας. Άμα το επιτεθείτε, τότε θα βγούμε. Ο Έκορκ υπόσχεται, σου λέει. Υπόλοιποι... Θετική πλευρά, μπορώ να κάνω μερικούς καινούργιους φίλους. Τα γαστρικά υγρά τους. Έκορτ, μας καταλαβαίνεις, οι υπόλοιποι το λένε και αυτοί αυτό ή μόνο εσύ είσαι αρχηγός τους και μιλάς εκπροσωπώντας τους? Μπλάγκο Κθούκ, έργα μου το όνομα είναι αυτό. Μπλάγκο Θκούς είναι, λέει, ο αρχηγός. Δεν υπάρχει άλλος αρχηγός εκτός από τον Μπλάγκο. Να πάμε να τον δούμε, αλλά υπόσχεστε να μην μας φάτε και εσύ και οι δικοί σου. Όλοι να το πούνε, θέλω να τα ακούσω. Όχι μόνο από σένα. Μιλάει στα Giant με τους άλλους. Σε κάποιους τρέχουν η αλήθεια τα σαλιά. Αλλά τελικά φαίνεται να συμφωνούν. Εντάξει, τότε παιδιά, άμα είναι να βγει μια ψυχίας, βγει και βγαίνει ο Βακόρης. Ωραία. Οι πέντε ψυχίες. Εγώ μισή έχω, ρε. Αυτό. Εμείς τώρα είμαστε τελευταία level με την ευκαιρία, παιδιά, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Δεν έχουμε ανέβει παρό. Δεν το συζητάμε πώς σπουδαίο. Τι level είστε? 7. 7. Αυτός είναι, πρέπει να μας έχει ψηλά, εσύ θα μας πεις. Παιδιά, εγώ είμαι 6 level. Κάνω level up. Μάλλον θα χάσεις level up, πρέπει να είσαι 7. Άρα κάνω το για να είσαι σωστά. Πού πάτε λοιπόν εδώ? 2 λεπτάκια. Ο Κόνι περιμένει να βγουν όλοι έξω και μετά βγαίνει την τρύπα του. Βγαίνει τελευταίο δηλαδή εσύ. Εντάξει. Προφανώς. Είναι το επιδόρπιο γι' αυτό. Βασικά είμαι το γλυφίδα είμαι, αλλά. Κάβασε έτσι. Θα σπάνε εδώ. Εδώ που πήγατε, εδώ δηλαδή από εκεί που θα πηγαίνατε. Μπαίνετε, σας πάνε λοιπόν εδώ. Ελάτε κι εσείς να ακολουθήσετε. Και σας οδηγούν μέσα από αυτή την πόρτα. Τώρα ένας από αυτά τα ογκ πάει λοιπόν απ' έξω από την πόρτα αυτή. Είναι ένα πολύ μικρό... καταρχήν να σας πω ότι εδώ στο κέντρο, από εκεί που βγήκατε, είναι ένα χτίριο κυκλικό, φτιαγμένο από πάγο. Και εσείς βγήκατε τώρα από ένα κάτι σαν μικρό τούνελ που βγαίνει από αυτό το χτίριο. Δηλαδή είναι σκαμμένο μέσα στο πάγο, γι' αυτό δεν είναι έτσι κυκλικά δηλαδή. Είναι σαν να το έχουν σκάψει για να το φτιάξουν δηλαδή. Δεν είναι άρτια κατασκευασμένο. Το έχουν σκάψει στον πάγο απλά για να το έχουν, για ένα μυστικό αυτό. Πέρασμα και να ξέρουν να περάσουν από εκεί. Okay. Καθώς λοιπόν βγαίνετε, βλέπετε και άλλα τέτοια περάσματα. Που, όχι πολλά, αλλά παρατηρείτε δύο. Το ένα βρίσκεται εδώ,
Αυτό βασικά παρατηρείται. Ένα περάσμα από εδώ. Που είναι και αυτό πάρα πολύ μικρό. Όταν λοιπόν σας πάει το όγκρ στο πύργο που βρίσκεται εδώ στην άκρη της αυλής, πάει να το ανοίξει. Η πόρτα αυτή είναι πάρα πολύ βαριά. Και είμαι μακριά εγώ, έτσι. Είσαι μακριά, ναι. Και σου λέει έλα και εσύ εδώ. Καλά είμαι εγώ. Η πόρτα λοιπόν αυτή οδηγεί σε ένα πολύ μικρό πυργίσκο, έτσι, πάνω από την ταράτσα, φαντάσου. Και σου λέει εντάξει και μιλάει στα Giant. Εσύ δεν έχεις το Tongs, έτσι? Εγώ τώρα που τον βλέπω να αρχίσει να μιλάει σε μια γλώσσα που δεν καταλαβαίνω, κάνω το Tongs για να καταλάβω τι λένε. Κάνεις Tongs? Ναι, για μια ώρα. Το τέτοιο σου. Σου λέει τον ακούς και λέει εντάξει, είναι ασφαλισμένο ακόμα. Και πάνε εδώ τρία ogres και σας λένε ακολουθήστε μας. Και πάνε προς τα εδώ και θέλουν να τα ακολουθήσετε. Τα άλλα άγκρο μένουν εδώ και είναι ψιλοφρουροί. Και λέω ψηδίστα στους άλλους τι κατάλαβα να λένε και λέω ας τους ακολουθήσουμε, θα μας οδηγήσουν εκεί που θέλουμε. Καθώς λοιπόν διασχίζεται την επάνω αυλή, βλέπετε διάφορα δωμάτια στις άκρες, τα οποία και αυτά είναι κλειστά με πόρτες. Με πόρτες, ναι. Από εδώ, όταν περνάτε, βλέπετε ένα τούνελ. Αυτό το τούνελ είναι αρκετά μεγάλο και οδηγεί σε μια σπηλιά. Θέλετε να... Πήγαινε τα τόκερ μας εκεί πρέπει να πάνε, γιατί έχω μπερδευτεί για το που πρέπει να πάμε, που είμαστε. Είμαστε κάτω δεξιά, κάτω δεξιά. Α, οκ, τα είδα που πήγαν οι άλλοι, ναι. Τα όγκρου μας λένε να πάμε σε αυτό το τούνελ ή συνεχίζουν για να μας πάνε? Όχι, το όγκρου απλά κοιτάνε από εκεί και κάποιος θέλω να ρίξει ένα perception. Θα δώσει ο κόρη του, κάνω εγώ ένα guidance του κόρη για να πάρει ένα D4 extra. Και έχω και advantage. Ρίξε, όχι με... Ναι, εντάξει, ρίξε. Καταλαβαίνεις ότι ένα ogre, καθώς περνάει από αυτό το τούνελ, κοιτάει λίγο λοξά και έχει δρώσει, είναι σαν φοβάται λίγο. Και απομακρύνεται, δεν θέλει να περάσει ακριβώς απ' έξω. Πάει γύρω-γύρω. Ναι. Χαμηλόφωνα το λέω στους συντρόφους μου. Πάμε μέσα να δούμε τι έχει. Σας πηγαίνεις μέσα, ρε. Όχι, έτσι το λέω. Λέω, ας το έχουμε υπόψη μας, αλλά καλό είναι να μην πάμε εκεί. Τώρα μας ακολουθούν. Γιατί δεν έχει πόρτα. Άμα θέλετε, μπορείτε να πάτε. Γι' αυτό το λέω. Δεν υπάρχει πόρτα. Τώρα, άμα φοβούνται τα όγκρες, δεν είναι και πολύ σοφρό να πάμε. Άμα χρειαστεί, ίσως να φύγουμε από τα όγκρες για κάποιο λόγο, να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Μπορεί να είναι ο λευκός δράκος, βέβαια, μέσα εκεί. Ναι. Ο Έκορ, λοιπόν, σε φέρνει σε αυτήν εδώ την πόρτα, η οποία και αυτή είναι τεράστια, και πάει την ανοίγει. Την ανοίγει
Και σε πάει σε ένα... ανοίγει λοιπόν αυτή εδώ η πόρτα, κάτσε να βγάλω και το φως. Να ανοίξει. Τέλος πάντων δεν ανοίγει εδώ, δεν θέλει. Μπορείτε να μπείτε στον πύργο εδώ, τέλος πάντων. Εντάξει. Πού? Σας βάζω εγώ. Λοιπόν, και σας λέει περιμένετε εδώ, θα έρθει ο Μπλάγκο σε λίγο. Και λέει σε ένα άλλο όγκρ να ειδοποιήσουν το Μπλάγκο να έρθει να σας βρει. Αυτό λοιπόν το... Αυτό λοιπόν το πυργάκι που σας έχει πάει έχει δύο ξεκλείδωτες πόρτες, μία στα δεξιά, μία στα αριστερά. Δεν υπάρχουν κάποια παράθυρα. Και έχει ένα σκορπιό πάνω μεγάλο από ό,τι βλέπω, ε. Ναι. Απ' έξω λοιπόν, μπαλίστα τα λέει αυτά εδώ. Απ' έξω λοιπόν από το πυργάκι αυτό υπήρχαν κάποιοι ήδη φρουροί όγκρ και... και μέσα υπάρχει ένας πολύ μεγάλος, πώς το είπες, σκορπιός. Ναι, σκορπιοί λέγονται αυτά, ναι. Είναι η διαφορά τους από τη Βάλιστα, είναι ότι η Βάλιστα είναι για πολιορκητικούς σκοπούς, ενώ το σκορπιός είναι για να... είναι ήδη κάπως πιο μικρός και έχει κατεύθυνση ώστε να είναι να σημαδέψει με κάτι κάτι και όχι να σημαδεύει τείχους κτλ. Άμα έχει παίξει κανείς real time strategy και τα λοιπά, τους έχει πιο πολύ υπόψη του. Ή αν έχει δει το Game of Thrones στις τελευταίες σεζόν, εκείνο το πράγμα με το οποίο είχαν βαρέσει τους δράκους ήταν σκορπιοί. Ναι, που σκοτώνε τους δράκους, δεν που είχαν πάνω στο, στα κάστρα εκεί. Ναι, αυτά είναι σκορπιοί. Ναι, δεν είναι βαλίστρες. Όχι, όχι, όχι. Είναι σαν το Gladiator εκεί στην αρχική σκηνή που τους είχαν με τα... Εκεί, ήταν, εκεί να μπορεί να ήταν βαλίστρες. Ήταν άλλα, ήταν αλλιώς, άλλο σύστημα. Λοιπόν, μετά από, λοιπόν το, στο δωμάτιο λοιπόν αυτό υπάρχει ένας πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη αυτό που είπατε σκορπιό και υπάρχει και ένα από δίπλα σεντούκι ξύλινο. Τώρα ξέρω ότι τρώει το χέρι του κόρη να πάει να δει τι έχει στο σεντούκι, αλλά λέω ας περιμένουμε μην μπει μέσα και μας δει ότι του πιάνουν το σεντούκι και μας αρχίσει τις πάπες. Θέλετε να πάει ένα σε κάθε πόρτα για να ακούει όταν ακούει πατημασιές να του πούμε να σταματήσει και να ψάξουμε τι το σεντούκι. Αλλά δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα εδώ που να κάνουμε προς τους εχθρούς από ό,τι χρειάζεται προς τα παρόν. Οκ, τότε θα σας περιμένουμε. Μετά λοιπόν από λίγο μπαίνει μέσα ένα πολύ μεγάλο όγκρ. Το μαγειρικό σκουφό που είναι κάπως έτσι, έχει handout. Έτσι είναι αυτός. Είναι, είναι ένας giant λοιπόν. Δεν είναι ogre, είναι giant. Είναι cloud giant. Και σας λέει τι θέλετε εσείς εδώ, ποιοι είστε εσείς. Ήρθα, του δείχνω το banner. Α, και άλλη κάρτη λέει, ναι, 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 ναι. Τι θέλετε, αφού τα έχουμε κανονίσει όλα. Είμαστε καινούργοι εδώ στο κάστρο και δεν ξέραμε ακριβώς πού να πάμε και καταλήξαμε εδώ προσθέτως να βρούμε, να βρούμε τους σκητώνες. Κάτω είναι, λέει, κάτω σου λέει πρέπει να πας εσύ, δεν έχεις καμιά δουλειά εδώ. Α, μάλιστα. Με συγχωρείτε μεγάλε μπλαγκόθκους,
και δίνω μια υπόκληση για να δείξω ευγενική και να δείξω και ταπεινότητα. Ναι. Και εδώ πέρα, τι υπέροχο κάστρο είναι αυτό, είναι δικό σας? Είναι δικό μου. Είναι το πιο εντυπωσιακό πιο εντυπωσιακό κτίριο που έχω δει στη ζωή μου. Βέβαια. Καταλαβαίνω ότι για σας τους μικρούς ανθρώπους θα φαίνεται πάρα πολύ γαμάτο το κάστρο μου, αλλά είναι φτιαγμένο από Giant, γι' αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Μέχρι που βέβαια ήρθατε εσείς και τέλος πάντων. Μάλιστα. Αυτό και το ότι μπορεί, και το τι θαύμα το ότι μπορεί να πετάει, πώς μπορεί να πετάει ένα τόσο μεγάλο κτίριο? Τι μαγεία, είναι κάποιος μεγάλος μάγος, μεγάλη μάγη το φτιάξανε? Μη σε απασχολούν αυτά εσένα μικρέ, απλά ετοιμάσου γιατί σε λίγο θα ξεκινήσουμε. Πάλι όπου σου λέει σε λίγο θα ξεκινήσουμε, γίνεται ακόμα ένας μικρός σεισμός και πρέπει να ρίξετε όλοι ένα dexterity safe. Τα dexterity save αυτά ήταν πολύ καλά αυτόν τον καιρό. Τέλεια. Κρατιέστε όλοι, αλλά καταλαβαίνετε ότι ο σεισμός αυτός είναι πιο μεγάλος και το κάστρο αρχίζει και μετακινείται. Δεν βλέπετε εσείς βέβαια, γιατί δεν είναι υπάρχει. Μην κάτι αισθανόμαστε. Εγώ πάω κοντά κοντά στον Ίνικο και κλώ ψιθυριστά έτσι ώστε να μην ακούσει ο μεγάλος μαγκόσαρος, και του λέω να το ρωτήσουμε για το λευκό δράκο. Δεν ξέρω, πες το, βάλε το κάπως περίεργα, μην το πεις αμέσως, πες το ότι κάτι ακούσαμε για κάποιο δράκο και τέτοιο. Πες το και φεύγει από δίπλα σου. Και αναφέρω, εδώ δεν είναι και ένας πολύ μεγάλος δράκος? Υπάρχουν πιο φοβερά πλάσματα εδώ από δράκους. Αυτό καλύτερα να μην περπατάς εδώ και εκεί. Σε μέρη που δεν ξέρεις, μικρή άνθρωπε. Θα προσέχουμε από εδώ και μπρος. Προχιάρη, προς τα πού θα μπορούσα πάμε για να κατεβούμε πιο... χωρίς να ενοχλήσουμε άλλο εδώ τους μεγαλύτερους από εμάς? Θα πας από εκεί που ήρθες, από τα τούνελ. Okay, ευχαριστούμε μεγάλη φλαντζιά. Θα σε συμβούλευα να πας κατευθείαν από εκεί που ήρθες και πουθενά άλλου. Άμα βέβαια θέλεις να ζήσεις. Ναι, θα ευχαριστώ για τη συμβουλή, μεγάλε Πλακώθκους. Και λες όλες, πάμε να γυρίσουμε εκεί που είναι οι μικροί σαν και εμάς, να μην ενοχλήσουμε άλλο εδώ τους μεγάλους. Άντε να ξεμπερδεύουμε με το είδος σας. Έχουμε γεμίσει ρεγκάλια, ρασοφόρους εδώ μέσα. Γεια σου και στο Επανειδήν, μεγάλη Cloud Giant. Και κάνω νόημα στους υπόλοιπους, σας πάμε λέω από εκεί που ήρθαμε και κλείνω το μάτι στον Ινιγκολ και στον Κόρι. Okay. Σας αφήνω λοιπόν να περάσετε, να φύγετε. Και τα όγκρα σας συνοδεύουν πάλι. Insight, με το που τα δω. Έχουν μια αυτοπιθαρχία νομίζω. Γιατί εντάξει, τώρα ίσως θέλουν να μας φάνε. Δεν καταλαβαίνεις κάτι τέτοιο. Okay.
Λοιπόν, σας πάνε λοιπόν στο πίσω στο πέρασμα από το οποίο είχατε μπει και σας λέει ένα, δεν είναι αυτό το μέρος για σας. Καλύτερα να φύγετε. Βέβαια τώρα που είστε στην άλλη αυλή, στην εξωτερική, καταλαβαίνετε ότι το κάστρο αυτό έχει ήδη ξεκινήσει και πετάει στα σύννεφα. Ο Βαγόρης βλέποντας πρώτη φορά τέτοιο θέαμα κάθηκε και το χαζεύει. Λέει, είναι, το έχει χαζέψει από το, τη διαμορφιά δηλαδή αυτή του κάστρου και το πέταγμα αυτό που είναι στα σύννεφα. Το κάστρο είναι στα σύννεφα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έλα να τελειώσουμε την αποστολή μας. Να τελειώσετε την αποστολή σας. Ναι. Μπαίνετε λοιπόν στο πέρασμα. Πού είναι, πάμε στο πέρασμα, γιατί μας ακολουθήσουμε τη συμβολή αυτού για να μην μπλέξουμε εδώ πέρα με, τους, με τα τεράστια θηρία. Okay. Καλό είναι να ξέρουμε ότι έχουμε αυτό το, αυτό το μέρος να πούμε άμα χρειαστεί, αλλά καλό είναι να μην κυνηγάμε την τύχη μας πολύ όταν δεν χρειάζεται. Ναι. Τότε λέει ο Βαγκόρης, ας ψάξουμε το κάτω επίπεδο που θεωρούμαστε ότι θα μαζευόμαστε εμείς οι κάρτες εδώ, οπότε δεν θα είμαστε κάτι το περίεργο και μάλλον θα την γλιτώσουμε όμως επιτεθούν. Να αρχίσουμε να ανοίγουμε πόρτες. Κόριν, τι λες? Why not? Πού είμαστε? Εδώ κάτω δεξιά από εκεί που μπήκαμε. Σε ένα πυργίσκο είμαστε. Ναι, βγες από τον πυργίσκο, πήγαινε αριστερά στην αυλή. Okay. Λοιπόν, πάμε στην πάνω πόρτα εδώ που είμαι εγώ να δούμε τι έχει εκεί μέσα. Πάω σε αυτή την πόρτα και ακούω. Έριξε ένα perception. Έχει κλειδαρότρυπα? Όχι. Δεν ακούς κάτι εδώ, αλλά χωροταξικά, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για το κύριο keep του κάστρου, που βρίσκεται στην κάτω αυλή βέβαια. Οκ. Okay. Ψάχνω αν είναι κλειδωμένο. Ψάχνεις αν είναι κλειδωμένο. Αν είναι κλειδωμένο και αν έχει και κάποια παγίδα, κάποιο συναγερμό. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά τα κάνω stealthily, ε. Δεν είναι κλειδωμένο, όχι. Παγιδευμένο. Ρίξε ένα investigation. Ρίχνω με advantage για ό,τι έχει να κάνει την όραση. Ωραία μουσική αυτή τη φορά έχει. Ναι. Δεν είναι παγιδευμένο. Σίγουρα. Οκ. Okay. Θα λέω αυτά στους υπόλοιπους. Ναι. Λέω, είναι το, μάλλον το, η κυρία είσοδο στο ΚΙΠ. Δεν είναι παγιδευμένη, δεν ακούω τίποτα. Πες μέσα. Δεν είναι κλειδωμένη. Ψηφίστε. Μέσα. Πάμε μέσα να δούμε. Ingold. Λένε. Ναι, λέω πάμε μέσα. Πάμε. Μπαίνετε λοιπόν μέσα. Τι ιστορία θέλετε να έχουμε να μας ρωτήσουν περισσότερα από αυτά? Μάλλον όσο λιγότερα λέμε τόσο καλύτερα. Ναι, γιατί δεν μιλάμε και πολύ. Απλά λέμε ότι ψάχνουμε να βρούμε εδώ που θα γίνει η τελετή. Μπαίνουμε μέσα. Υπάρχουν δεξιά και αριστερά σας κάποιες άλλες πόρτες, οι οποίες και αυτές είναι κλειστές, ενώ μέσα στο κεντρικό κύπ
υπάρχουν πάρα πολύ λίγα επιπλά και το πάτωμα είναι σχεδόν άδειο. Το πάτωμα βέβαια είναι φτιαγμένο και αυτό από πάγο, έτσι. Αυτά. Λέω κόρη να δοκιμάσουμε τη δεξιά και αριστερή πόρτα εδώ που είμαστε. Ναι. Τις ακούω, κοιτάω αν μπορώ, αν έχει κλειδαρότρυπα χαραμάδα. Είναι αρκετά βαριές οι πόρτες αυτές. Και οι δύο. Μεταλλικές, ξύλινες. Είναι φτιαγμένες από ξύλο και υπάρχουν και σιδερένια χερούλια. Okay. Ακούω, προσπαθώ να κοιτάξω. Από πού? Και στις δύο? Και στις δύο, ναι. Ρίξε δύο perception και πες μου ποιο είναι για ποιο. Λοιπόν, για τη δεξιά σε δείχνω perception. Ναι. Ας βάλω για την όραση. Και για την αριστερή το κάτω. Για την αριστερή ρίχνω το κάτω. Στα αριστερά δεν ακούς κάτι. Και ούτε και στα δεξιά ακούς κάτι. Okay. Ψάχνω αν είναι παγιδευμένες, αν είναι κλειδωμένες. Ναι. Ρίξε. Wait. Ίδια διαδικασία. Αυτό για δεξιά. Αυτό για αριστερά. Κριτικαλίες παντού. Και οι δύο πόρτες είναι κλειδωμένες. Ναι, είναι παγιδευμένες. Κλειδωμένες είπε. Ναι, είναι παγιδευμένες. Είναι κλειδωμένες. Δεν καταλαβαίνεις κάτι τέτοιο. Okay, ούτε συναγερμή ούτε τίποτα, έτσι. Δεν ξέρω. Ναι, το ψάξα. Έχεις και detect magic? Όχι, δεν έχω detect magic. Του λέω κόρη, θυμίσου τι έγινε με εκείνα τα χάλματα. Δεν μου απάντησες όμως. Σύμφωνα με τις δικές μου γνώσεις. Δεν είμαι μάγος. Σύμφωνα με τις γνώσεις είπα. Μου είναι παγιδευμένο. Σύμφωνα με τις γνώσεις σου πιστεύεις ότι είναι okay. Okay. Επομένως τα λέω στους υπόλοιπους. Ναι. Περιμένω να ψηφίσουν. Ο Βανκόρης λέει να τις ανοίξουμε. Αφού δεν ακούς κάτι από μέσα, κάτσε να κάνουμε ένα detect magic. Θυμάσαι τι μπλέκαμε με εκείνα τα άλλα τα γάλματα. Γι' αυτό σας ρωτάω. Εγώ μαγικές ικανότητες δεν έχω. Λοιπόν, ο Βανκόρης λέει περιμένετε 10 λεπτουδάκια και πάει σε μια γωνία εκεί που είναι και κρατάει την ασπίδα του με το σύμβολο του Λαθάντερ, κάνει μια προσευχή και κάνει ritual detect magic. Οπότε σε 10 λεπτά προχωράει προς από τις πόρτες και καταλαβαίνει άμα έχουν μαγεία και τι δούς μαγεία είναι. Ούτε εσύ βλέπεις κάποια αύρα. Άρα δεν είναι μαγικές. Δεν ξέρω. Του λέω του Κόρνερ, άνοιξε τες, από ό,τι κατάλαβα δεν είναι μαγικές, οπότε δεν υπάρχει κανένα θέμα, άνοιξε τες. Πρέπει να βρούμε από κάποιο τρόπο να καταστρέψουμε αυτό το κάστρο, μήπως είναι σε αυτές μέσα το κλειδί. Όσο εσύ κοιτάς αυτές τις δύο πόρτες, σου λέω, μια και έχεις κάνει το spell σου, πήγαινε τσέκαρε και τις άλλες τρεις από πάνω, αν έχουν... Ναι, κρατάει για 10 λεπτά, πηγαίνω και από τις υπόλοιπες τρεις πόρτες για να πιάσω άμα υπάρχει καμιά άβρα μαγεία. Οπότε θα πάμε τώρα να κάνω την ίδια διαδικασία και για τις άλλες τρεις πόρτες, τις άλλες δύο μάλλον, γιατί η άλλη οδηγεί στην αυλή. Θα σου ρίξω perception investigation. Πού, εδώ? Λοιπόν, εκεί που έχω βάλει το token μου, ναι. Εκεί που είναι και ο Βανκόρης, ακούω, βλέπω, αισθάνομαι, ψάχνω, τα πάντα όλα. Ακούς κάποιους να διαφωνούν εκεί που είσαι. Σε κομμόν. Δεν καταλαβαίνεις. Κάτσε να το καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις τι λένε. Το λέω είναι μια γλώσσα την οποία δεν έχεις ξανακούσει ποτέ.
Μου το λέει ο Κόρινο ότι καταλαβαίνει και πάω και εγώ κοντά να ακούσω αυτή, γιατί έχω ακόμα το τάγκ, είναι για μία ώρα, οπότε μήπως καταλάβω τι λένε. Α, οκ. Okay. Πιάνεις το διάλογο, γιατί ακούνε πολύ, ακούγονται αυτοί που τσακώνονται, και εσύ καταλαβαίνεις ότι συζητάνε, ας πούμε, για την, για κάτι πάρα πολύ, διαφωνούν σε ακαδημαϊκό επίπεδο για κάτι. Και σου λέει, ξέρω εγώ, όχι, δεν είναι έτσι, πρέπει να σχηματιστεί αυτό πρώτα για να κάνουμε το άλλο. Τέτοια πράγματα. Οκ, okay, τους μαζεύω τους υπόλοιπους εδώ κάτω. Έτσι είναι ο υπολογιστής, τι είπα. Και ζητώ, παιδιά, έλατε κοντά μου και τους ψιθυρίζω αυτά που άκουσα, ότι κάποιοι διαπληκτίζονται μέσα σε αυτή την πόρτα. Λέω, καλύτερα μην πάμε από εκεί. Ας δούμε αυτές τις δύο πόρτες εδώ δεξιά και αριστερά, κόρη μου, και μετά βλέπουμε. Πριν λήξει το μαγικό σου, έλα να ακούσουμε και αυτή την πόρτα. Ψάξτε την για μαγεία και αυτήν. Να ακούσω εγώ, να ψάξεις εσύ για μαγεία. Και ψάχνω επάνω, έχει αυτή η πόρτα μαγεία DM, όπως και η προηγούμενη είχα ψάξει για την προηγούμενη, όχι, όλες, όχι. Δηλαδή, όχι. Του λέω δεν έχει, λέω, οπότε είμαστε σε καλά χέρια. Άνοιξε πρώτα στις δύο κάτω και μετά συνεχίζουμε. Οπότε σου ρίξα τώρα και για αυτήν, άκουσα και έψαξα για παγίδα, για κλειδαριά και για ήχους. Ναι. Εκεί δεν ακούς κάτι. Okay. Οι πόρτες όμως όλες, όχι όλες, okay, αυτή εδώ, οι, αυτές που μπήκατε μέσα, οι δύο. Οι πάνω εννοείς, οι πάνω δύο, αυτές, ναι. Εδώ, αυτές εδώ, οι πόρτες είναι κλειδωμένες. Οι άλλες δεν ξέρετε αν είναι κλειδωμένες. Βασικά, άμα ψάξεις θα δεις ότι δεν είναι κλειδωμένες, αλλά άμα ψάξεις πρέπει να μου πεις πώς ψάχνεις ακριβώς. Με την τέχνη μου, εσύ. Εντάξει, δεν είναι κλειδωμένες. Ωραία, έψαξα επίσης και αν είναι παγιδευμένες και αν έχουν κανένα συναγερμό, ναι, κάτι τέτοιο. Ναι, δεν κατάλαβες κάτι τέτοιο. Είναι κομπλέ, άρα, ή πάνω, έτσι. Ναι. Ωραία, επομένως και κάτω είναι κομπλέ, απλά είναι κλειδωμένες. Mm-hmm. Ωραία. Επομένως, τι θέλετε να κάνουμε. Ξεκλείδωσε τις δύο κάτω και μετά πάμε στην πάνω, αυτό δεν σου είπα πριν. Άρα, ξεκλείδω τον αριστερή, έτσι. Ωραία, ας το κάνουμε έτσι, ναι. Και μαλακούς χειρισμούς. Συμφωνείτε όλοι, έτσι. Αλλά μαλακούς, ναι, χειρισμούς, και καλό είναι όπως... Καλό είναι να... Ως προς το... Καλό είναι να μην το κάνουμε πάρα πολύ τώρα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε μπορεί να... Πρέπει να κάνουμε δύσκολες εξηγήσεις για το... να εξηγήσουμε με πολλά πράγματα. Μου ξεκλείδωσα από την αριστερή. Ξεκλείδωσε στην αριστερή. Τι λες, ρε φίλε, τώρα όλα αυτά μόνο σου. Ναι. Μ' αρέσει που ξεκλείδωσε στην αριστερή. Λοιπόν, η αριστερή πόρτα λοιπόν είναι κλειδωμένη. Και το thief's tool σου είναι fail. Οκ, okay, άρα καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να διαρρήξω την πόρτα. Δεν ξέρω, εσύ τα λες αυτά. Εγώ σου είπα ότι προσπάθησες και δεν κατάφερες. Ναι, και τι κατάλαβα άρα. Ότι δεν κατάφερες να την ξεκλειδώσεις. Ναι, κατάλαβα ότι υπάρχει κάτι που δεν το γνωρίζω ή ότι πρέπει να προσπαθήσω κι άλλο. Υπάρχει, ξαναρώτα. Κατάλαβα ότι το μηχανισμό αυτό δεν το γνωρίζω, είναι πέρα από τις γνώσεις μου ή ότι πρέπει να προσπαθήσω κι άλλο. Ότι πρέπει να προσπαθήσεις κι άλλο. Οκ, okay, προσπαθώ κι άλλο. Ναι. Με βλέπει το υδρώνω. Φαίνεται πολύ. Ναι, η πόρτα ξεκλειδώνει. Θες να μπεις μέσα. Ουφ, κάνει σκουπίζει τον υδρότα το Κόριν και σας λέει η πόρτα είναι ξεκλείδωτη. Όποιος θέλει, Κόριν, μπορεί να μπει μέσα. Και έχω μάθει λίγο τις
κλειδαριές, αλλά είσαι μεγάλος μάστορας. Θέλετε να μπω ή θέλετε να μπει άλλος? Μπες stealthily μπες μέσα. Ένω stealthily. Λοιπόν, η πόρτα λοιπόν ανοίγει. Την ξεκλείδωσε ο Κόριν και ανοίγει. Και να το αφήσουμε εδώ για την επόμενη σεζόν. Συνέχεια. Okay. Πολύ ωραία. Δες και σημείωσε και το stealth όμως που σου ρίξα. Τελειώνουμε ήδη και όλα. Συνέβη κάτι κακό? Όχι. Όχι, ενώ αν έγινε κάτι, ενώ αν έτυχε σε κάποιον κάτι και πρέπει να τελειώσει νωρίτερα, κάτι άλλο. Όχι, όχι. Ή απλά ήρθε η ώρα. Okay. Okay. Λοιπόν, ευχαριστούμε DM. Καλό απόγευμα. Bye bye. Bye. Ευχαριστούμε. Ε, ε,